Ο αγρότης και η αγρότησα είναι σήμερα οι μόνοι εργαζόμενοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης έθεσε στον Υπουργό τη μείωση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών στο 62ο έτος ηλικίας με 40 χρόνια ασφάλισης και να χαρακτηριστεί η αγροτική εργασία βαριά και ανθυγιεινή. Σχετικά με τη μείωση του όριου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών στο 62ο έτος της ηλικίας τους και με 40 χρόνια ασφάλισης υπήρξε δέσμευση του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή. Ακόμη με την αλλαγή στα έτη συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που δεν συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης από το 65ο στο 67ο έτος. Έχει προκληθεί αναταραχή στους αγρότες που είναι γεννημένοι το έτος 1948 και το 1949 και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το 2013. Να σημειωθεί ότι οι αγρότες αυτοί πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές από το 1988, δηλαδή εδώ και 25 χρόνια, και έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της συνταξιοδότησης. Εμείς ζητάμε, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας και έχουν 40 χρόνια ασφάλισης, να βγαίνουν στη σύνταξη και να χαρακτηριστεί η αγροτική εργασία βαριά και ανθυγιεινή όπως είναι. Γι' αυτόν τον λόγο υποβάλλουμε αυτή την ερώτηση, γιατί είχε δεσμευτεί γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα τώρα τους γεννηθέντες το 1948 και το 1949. Mm. Δηλαδή αυτοί που είχαν φτάσει στο 65ο ηλικίας, είχαν ετοιμάσει τα χαρτιά τους, είχαν πουλήσει τα χωράφια τους. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσουν ακόμα 2 χρόνια, ώστε να πάρουν σύνταξη. Να πληρούν τις προϋποθέσεις δηλαδή για να πάρουν σύνταξη. Για αυτόν τον λόγο, ζητούμε τον Υπουργό να αλλάξει ώστε να μειωθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, να προχωρήσει και ότι είναι βαριά και ανθυγιεινή η εργασία. Παράλληλα, ο κ. Πασχαλίδης στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για την ανάγκη που έχουν οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου επλήγησαν από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις, καθώς και τι μέλη γενέστε με τις αποζημιώσεις που θα λάβουν. Το όνομά μας δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή τις πλημμύρες από τα Τενάγια. Mm-hmm. Μετά είχαμε τις πλημμύρες βροχοπτώσεις που συνεχίστηκε όλο το χειμώνα και είχαμε και στον ΕΣΤ. Από τις βροχοπτώσεις δεν μπόρεσαν οι πατοπατοπαραγωγές στη λεκάνη. Mm-hmm. Σάπησαν οι ρίζες της πατάτας από τη μεγάλη βροχόπτωση. Mm-hmm. Και τελικά είχαμε και το χαλάζι. Mm-hmm. Και στα καλαμπόκια φυσικά και στον Ταναγόν αυτά που μπόρεσαν να σπείρουν. Και γι' αυτό το λόγο πήγα στον Υπουργό να το θέσω το πρόβλημα ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Καταρχάς να γίνει γρήγορα η γεωπόλη, να επισκεφθούν γρήγορα τους παραγωγούς για να δουν τα προβλήματα που υπάρχουν, να τα βαθμολογήσουν δίκαια. Θα γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει άμεσα αυτό. Αυτό ζήτησε, να γίνει άμεσα. Ωραία. Τώρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την αποζημίωση. Ζητούμε εμείς άμεσα να δοθούν και οι αποζημιώσεις. Αλλά τώρα προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, γιατί τουλάχιστον δεν πρέπει να μας βρει ο χειμώνας.